Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε πατάτες au gratin και φιλέτο κοτόπουλο με γλυκό ξύνη σάλτσα. Οπότε πάμε να δούμε τη διαδικασία και τα υλικά μας. Έχουμε πατάτες, τριμμένα κεφαλοτήρια για το γαρνίρισμα και δυόσμο, μπορείτε να βάλετε και θυμάρι, γάλα, κρέμα γάλακτος, λίγο βουτάμ, μπέικον, κρεμμύδι ψιλοκομμένο, κεφαλοτήρι πάλι, αλάτι, πιπέρι, αλεύρι, μοσχοκάριδο και σκόρδο. Και για το κοτόπουλό μας έχουμε κοτόπουλο το οποίο θα σας δείξω πώς να το κόψουμε, βαλσάμικο, ξύδι, κρασί κόκκινο, κέτσαπ, ελαιόλαδο, πομαρό σάλτσα, κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Θα τσιγαρίσουμε λίγο το μπέικον. Ρίχνουμε λίγο λάδι. Το κουνάμε να πάει λίγο παντού. Ρίχνουμε το μπέικον. Το μπέικον πήρε χρώμα που το χρυσαφί φέρνουμε. Στη συνέχεια το βγάζουμε σε ένα μπολάκι και το αφήνουμε για το τέλος. Ρίχνουμε μία σταγόνα ελαιόλαδο και αφού ζεστοθεί σου κάνουμε το κρέμα. Ρίχνουμε το σκόρδο. Μπορείτε να βάλετε καφέ. Ρίχνουμε και τα καθαριστικά. Μας να λιώσει. Και αφού έλειωσε το βουτύρο, ανακατεύουμε διαρκώς μέχρι να φύγει. Και αφού ρίξαμε όλο το γάλα, προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος. Μέχρι να πήξει η κρέμα μας και να αρχίσει να κολλάει στη ράχη της κουτάλας. Αφού έπαιξε η κρέμα μας, ρίχνουμε το τυρί, αλάτι, πιπέρι. Μπορείτε να βάλετε και άσπρο πιπέρι, εγώ επιλέγω μαύρο, και αλάτι και μοσχοκάριδο. Μπορείτε να βάλετε και φρέσκο μοσχοκάριδο. Και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια θα σας δείξω πως κόβουμε τις πατάτες. Τις έχω ξεφρουδίσει. Τις κόβουμε σε λεπτές φέτες. Και έχω κόψει επίσης και όλες τις πατάτες μου. Παίρνω ένα πυρέξ, μια γάστρα και βάζω τις πατάτες. Έχουμε βάλει όλες τις πατάτες μας. Ρίχνουμε το μπέικον που είχαμε αφήσει πριν. Μπορείτε να βάλετε ό,τι αλατικό θέλετε. Και μισή στρώση από τη σάλτσα. Και αφού έχουμε στρώσει την κρέμα μας, ρίχνουμε πάλι πατάτες από πάνω. Κάνουμε δηλαδή στην ουσία την ίδια διαδικασία με πριν. Βάζουμε ένα αλουμινόχαρτο για να μην καεί το από πάνω.
Λοιπόν, θα σας δείξω πως κόβουμε τα φιλετάκια. Αφού κόψαμε τα φιλετάκια κοτόπουλου, ρίχνουμε ελαιόλαδο στο τηγάνι μας. Αφού σιγαρίζεται το κρεμμύδι, προσθέτουμε τα φιλετάκια κοτόπουλου. Περιμένουμε να πάρει χρώμα από όλες τις μεριές και αφού πάρει χρώμα πάμε να ζεστήσουμε τη σάλτσα που θα χρησιμοποιήσουμε για τα υπόψινα φιλετά. Μέσα σε ένα μπολ ρίχνουμε την κέτσαπ. Τη σάλτσα. Το βαλσάμικο. Το ξύδι. Παίρνουμε ένα πιρούνι και χτυπάμε. Να κατέβουμε καλά. Και αφού έχει πάρει το κοτόπουλό μας από όλες τις μεριές χρώμα, προσθέτουμε το κόκκινο πετσί. Ανακατεύουμε. Το αφήνουμε για λίγο να εξαφανιστεί. Και μετά θα ρίξουμε τη σάλτσα. Και αφού εξαφανίστηκε κάπως το κρασί, ρίχνουμε και το μήλο που φτιάξαμε τη σάλτσα μας. Και αφού έπιξε κάπως η σάλτσα μας, ρίχνουμε και το μυστικό της υπασίας. Το μέλι. Και αφού πέρασε μισή ώρα, βγάλαμε το περίμεχο σκεύος που είχαμε κάνει τις πατάτες στο κρατέ και ήρθε η στιγμή να ρίξουμε το τριμμένο κεφαλοτυρί που είχαμε κρατήσει στην άκρη από πάνω. Και αφού ρίξαμε το κεφαλοτήρι, θα ρίξουμε και λίγο δυόσμο από πάνω. Μπορείτε να ρίξετε και θυμάρι. Και παίρνουμε το αλουμινάτιστο. Και το βάζουμε στο φούρνο για περίπου μία ώρα. Και έγινε το φαγητό μας, το βγάλαμε στο φούρνο και τώρα ήρθε η στιγμή να δοκιμάσουμε τι κάναμε. Είναι φανταστικό, έχει λιώσει το τυρί. Είναι τέλειο. Κάνω και φιλετάκια από το εδώ πέρα για να το ανοίγουμε. Ήρθε η ώρα της δοκιμής. Τέλειο, τέλειο και κέι, φανταστικό. Δοκιμάστε το. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου. Κάτω στην περιγραφή θα σας έχω τη συνταγή άμα θέλετε να την ακολουθήσετε.
Κάπου πάνω στην οθόνη θα σας έχω το link της ιστοσελίδας μου για να μπορείτε να δείτε τις συνταγές μου και από εκεί. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι άλλη συνταγή θα θέλατε να δείτε από εμένα. Εμείς θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!